Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δημητραγόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές. Θα ανοίξουμε μια σειρά εκπομπών με το θέμα ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το οποίο μόνο και μόνο από τις καταγγελίες που έχουμε, τις εκατοντάδες καταγγελίες που έχουμε από τους ακροατές και προφορικές και έγγραφες, μιλάμε για ένα απόλυτο, ας το πω σε εισαγωγικά, απλά και λαϊκά μπάχαλο. Στο θέμα του φαρμάκου, στο θέμα των ασθενοφόρων, στο θέμα της κτηριακής υποδομής των νοσοκομείων, στο θέμα του προσωπικού, στο θέμα των ανθρώπων με αναπηρία, όπου και να κουμπίσουμε είναι ένα μαύρο, μαύρο χάλι. Για ένα εθνικό σύστημα υγείας που έχουμε πληρώσει όλοι, όλος ο λαός, έχουμε πληρώσει τα τέλειωτα δισεκατομμύρια. Και με τις εκάστοτε κυβερνήσεις να υποτίθεται ότι κάτι κάνουν για κουβέντα να γίνεται και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και φως δεν βλέπουμε. Θα θέλαμε τη διαπίστωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και την γενική πρόταση τι επιτέλους πρέπει να γίνει για να σταθεί στα πόδια του ένα αξιοπρεπές εθνικό σύστημα υγείας. Ναι, κοιτάξτε κύριε Δημητρακόπουλε, βεβαίως είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής, το ζήτημα της υγείας. Αγγίζει όλο τον πληθυσμό, ανεξαρτήτου τάξης, αλλά έχει ταξικό πρόσημο. Δηλαδή, το πώς δηλαδή προσεγγίζει κάποιος και έχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας με βάση τη σύγχρονη επιστήμη, την τεχνολογία, αξιοποιώντας δηλαδή όλα τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας προκειμένου να λύσει τα προβλήματα υγείας του και στη χώρα μας αλλά και στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Και αυτό συμβαίνει διότι ακριβώς οι εξελίξεις όπως τις αναφέρεται στην περιγραφή, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, κανένας δεν θα διαφωνήσει, δηλαδή των προβλημάτων της οξυμένης, τραγικής κατάστασης και των αντίστοιχων ευθυνών που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα του τομέα της υγείας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγεία, από την κυβέρνηση αλλά και από όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Γιατί δείτε τώρα, δεν είναι κεραυνό συνεθρία η κατάσταση αυτή, αλλά διαμορφώθηκε διαχρονικά με τις πολιτικές που ασκήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις έως τώρα. Είναι η πολιτική της απαξίωσης του δημόσιου τονίζου συστήματος υγείας και εσύ όπως αναφέρετε εσείς, και τις πρωτοβάθμιες, επαναλαμβάνω, και των νοσοκομείων, της απαξίωσης, της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης και της ενίσχυσης του εμπορευματικού τους χαρακτήρα και της επιχειρηματικής δράσης. Η μία κυβέρνηση έκοβε, η άλλη έραβε. Ή αν θέλετε, η μία συνέχισε από εκεί που τελείωνε η άλλη. Είτε αυτή ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είτε ήταν συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν ΣΥΡΙΖΑ, είτε τώρα Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από εκεί που την άφησε ο άλλος και εμβαθύνει αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά οι εξελίξεις ακριβώς στον τομέα της υγείας, εμείς αυτό που λέμε, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επιβεβαιώνουν και αν θέλετε την αφορμή και την πανδημία των τριών ετών, επιβεβαιώνουν ότι δύο δρόμους ανάπτυξης έχει μπροστά του ο λαός μας. Απ' τη μία είναι ο δρόμος που έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Ναι, ναι. Ανάμεσα στο φυσικά και την υγεία και βέβαια το σημερινό δρόμο ανάπτυξη, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξη που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα. Και ακριβώς η έκβαση ή αν θέλετε από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης πρίνεται, θα κριθεί και η κατάκτηση του συστήματος υγείας που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Γιατί δείτε, για παράδειγμα, διατείνεται η κυβέρνηση και στο δημόσιο διάλογο, αν θέλετε, και στην νομοθετική διαδικασία στη Βουλή, ότι τα μέτρα που πήρε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήρθαν να χαρακτηρίζοντας τα, βαστίζοντας τα ως έκτακτα μέτρα, δηλαδή το προσωπικό που πήρε με αυτές τις ολιγόμενες συμβάσεις εργασίας, ληξιπρόθεσμες δηλαδή, αναγκάστηκε να πάρει αυτά τα μέτρα διότι διανύαμε μία έκτακτη περίοδο. Και πάνω σε αυτή την επιχειρηματολογία στήριξε την ενίσχυση, σε εισαγωγικά βάζω εγώ, βάζουμε εμείς αν θέλετε,
την ενίσχυση, τη λεγόμενη ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αλλά δείτε, η σύγκριση, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να γίνεται με ποιο, με βάση τις ανάγκες, με βάση τις τρέχουσες αλλά και τις πρόσθετες ανάγκες που κάθε τόσο ανακύπτουν στις ανάγκες του λαού για υπηρεσίες υγείας. Σωστά. Συνεχώς φυσικά διευρύνονται, όπως αναφέρατε και εσείς, συσσωρεύονται ή ανακανοποιείται τις ανάγκες, με την έννοια δηλαδή των ελλείψεων κτλ., που προσθέθηκαν φυσικά και λόγω του κορονοϊού και της μετατροπής των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μίας νόσου. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε μπροστά σε μια επιδείνωση της ιατροφαρμακευτικής περίοδος του λαού. Και όχι απλά, αν θέλετε, για κάποιοι που λένε ότι είμαστε σε μια στασιμότητα κτλ. Και αυτά είναι γνωστά. Πολύ περισσότερο στην κυβέρνηση. Και το ότι δεν παίρνουν τα μέτρα, όπως να σας θυμίσω και από την έναρξη της πανδημίας, αλλά και πριν την πανδημία, στις λεγόμενες, ας το πω εγώ, επιτρέφεις με τον όρο, τακτικές συνθήκες ή όχι έκπαιξες, όπως βαφτίστηκε της πανδημίας, τα μέτρα που πάρθηκαν και τότε, τα μέτρα που πάρθηκαν και μέσα στην πανδημία, αποδεικνύουν ότι δεν βελτιώνουν την κατάσταση. Κυρίως τι, αναδεικνύουν τα όρια παροχών και αναγκών και των αναγκών αντίστοιχα σε υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο αυτής της οικονομίας που διέπει και τη χώρα μας, δηλαδή της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης. Και από εδώ απορρέει αυτό, για να κλείσω αν θέλετε την πρώτη αέρα, αλλά από εδώ απορρέει αν θέλετε και η ανάγκη, η αναγκαιότητα, ακριβώς οι διεκδικήσεις, όχι μόνο των υγειονομικών, όλο το λαό μας, των συνδικάτων, των εργαζομένων, των αυτοπροσχολούμενων, των αγροτών. Οι διεκδικήσεις για απόσπαση λύσεων, κάποιων εστολήσεων, θα πρέπει να συνδυάζονται και με την προοπτική της ανάπτυξης που θα έχει κριτήριο της λαϊκής ανάγκης. Και φυσικά η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις έως τώρα δεν έχουν ως προτεραιότητα και κριτήριο, αν θέλετε, την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών και στην υγεία. Γιατί δεν υπάρχει τομέας, κύριε Δημητρακόπουλε, που να μην μετράει ο λαός μας απώλειες, που να μην καλείται, που να ματώνει, να το πω έτσι, αφενός, και απ' την άλλη να μετράει απώλειες συνεχώς και να αναγκάζεται ενώ του 2022 π.χ. για παράδειγμα στον τομέα της υγείας να υποθεραπεύεται, να υποδιαγνώσεται, να μην έχει υπηρεσίες υγείας και φυσικά θα τις έχει αν η τσέπη είναι γεμάτη, αν δηλαδή το χέρι μπει βαθιά στην τσέπη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα ζητήματα της υγείας. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, τέλος πάντων, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, εφάρμοσαν μια συγκεκριμένη πολιτική στα πλαίσια μιας κοινής στρατηγικής που την έχουν ως Ευαγγέλιο. Και αυτή είναι η στρατηγική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των λεγόμενων δημόσιων μονάδων υγείας. Με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενίσχυσαν τη λειτουργία τους, να θυμίσουμε και πώς λειτουργούν, ως αυτοτελείς ανταγωνιστικές επιχειρηματικές μονάδες που θα συνυπάρχουν, λέγανε και λένε, με τους ιδιωτικούς ομίλους στην υγεία, την πρόνοια, θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας με την πώληση υπηρεσιών στους ασθενείς πελάτες και βέβαια στα ασφαλιστικά ταμεία. Και βέβαια η μία κυβέρνηση και αυτό που ζούμε σήμερα, αυτό που περιγράψατε στην αρχή της συζήτησής μας, στην έναρξη της συζήτησής μας, είναι ποιο? Ότι κάθε χρόνο, κάθε κυβέρνηση στην υγεία εν προκειμένου είναι χειρότερο από την προηγούμενη. Και αυτό αποδεικνύεται αν δούμε όλες τις αποφάσεις των τελευταίων ετών με χαρακτηριστικά μέτρα. Άρα λοιπόν το ζήτημα, να σας πω, μπορεί όλοι να συμφωνούμε στην περιγραφή της οξυμένης κατάστασης λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας, της απαξίωσης, της εγκατάληψης, της υποστελέχωσης, της υποχρεωματικής, όλα αυτά. Το ζήτημα είναι να δούμε και να αναδείξουμε τις αιτίες, και ακριβώς τις αιτίες αυτές ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, θα πρέπει σε αυτές να ρίξουν το βάρος, να το πω έτσι, να αντιταχθούν, να αντιπαρατεθούν και φυσικά να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει. Ένα δημόσιο, δωρεάν, καθολικό, κρατικό σύστημα υγείας όλων των βαθμίδων, που θα αξιοποιεί τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, το έμπειρο εργατικού και επιστημονικού προσωπικού που έχει η χώρα μας και το διαθέτει, προκειμένου φυσικά
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας, αλλά κυρίως, κύριε Δημητρακόπουλο, το κομμάτι, το ζήτημα, αν θέλετε, της πρόληψης. Μάλιστα. Για πάμε στο φάρμακο, κύριε Λαμπρούλη. Επιτρέπεται μια χώρα να μην έχει δημόσια βιομηχανία φαρμάκων, έστω και νόσημων? Τώρα, ρωτάτε αν στο καπιταλιστικό σύστημα με τόσες πολυεθνικές ή με τις φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορέσει να υπάρξει και ακόμα και να υπήρχε, ναι, μέσα αυτού του δρόμου ανάπτυξης, θα έχει συρρυκνωθεί, θα έχει απαξιωθεί ή, αν θέλετε, θα έχει εγκαταληθεί, θα έχει κλείσει, να το πω έτσι. Εξάλλου, τέτοια παραδείγματα έχουμε περίτρανα, μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα. Αλλά να σας πω, ανοίγω μια παρένθεση, επιτρέψτε μου. Ναι, ναι. Το ζήτημα δεν ήταν κρατική, στα πλαίσια όμως πιο αυτού του συστήματος. Γιατί κρατική ήταν και η ΔΕΗ, αλλά και η ΔΕΗ λειτουργούσε με σκοπό το κέρδος. Δηλαδή, το ζήτημα δεν θα είναι κρατική επιχείρηση ή ιδιωτική στα πλαίσια λειτουργίας αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Γιατί και στη μία περίπτωση και στην άλλη το κριτήριο θα είναι το κέρδος. Δηλαδή, το ζήτημα για μας δεν είναι αν θα είναι κρατικό το κέρδος ή αν θα είναι ιδιωτικό το κέρδος. Το ζήτημα είναι να εκλείψει, στο σύνολό του δηλαδή, το θέμα, ή αν θέλετε, το κέρδος από την λειτουργία, αν θέλετε, του συστήματος της οικονομίας. Και αυτό σημαίνει ένα άλλο δρόμο, άλλο δρόμο ανάπτυξης, με κριτήριο, όπως είπα, την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυμένων λαϊκών ενεργών στο σύνολό τους. Έτσι λοιπόν και το φάρμακο, αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, και το φάρμακο εμπόρευμα, γιατί εμπόρευμα είναι το φάρμακο στον καπιταλισμό, που για την περίπτωση του λαού εντάσσεται σε μια πολιτική και μέτρα τα οποία εκπορεύονται από τη στρατηγική μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, μέρος φυσικά το οποίο διαμορφώνουν οι δημόσιες δαπάνες, το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία για τα φάρμακα. Και αυτή η πολιτική και τα μέτρα αποσκοπούν πού? Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί, να σας πω τώρα, υπάρχουν πλήστα παραδείγματα από όλες τις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας. Πόσες αποφάσεις έχουν πάρει, πού έχει φτάσει μάλλον το φάρμακο να το πληρώνει ο λαός μας τα προηγούμενα χρόνια, από το 9, υπάρχουν και στοιχεία, από το 9 έως σήμερα περίπου. Ο λαός μας καλείται να πληρώσει ένα επιπλέον 57% φαρμακευτική δαπάνη και αντίστοιχα το κράτος έχει αποσύρει την όποια συμμετοχή είχε πριν, αν θέλετε για τα χρόνια της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, το κράτος αποσύρθηκε είτε με την άμεση χρηματοδότηση είτε μέσω της κάλυψης από τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο είναι προκειμένο, αφορτώνοντας το κόστος του φαρμάκου, επιπλέον μάλλον το κόστος του φαρμάκου, στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζόμενους. Και σε αυτή την κατεύθυνση, την προώθηση αυτής της πολιτικής διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις που προωθήθηκε, όπως είπα, δραστική είναι η μείωση της κρατικής δαπάνης για την περίθαλψη του λαού για το φάρμακο, και την άμεση, άμεση και την έμεση μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Και φυσικά η αύξηση των πληρωμών από τα φάρμακα. Και αυτή τη στρατηγική υπηρετήσαν και υπηρετούν τόσο η Νέα Δημοκρατία σήμερα, όσο και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και την ίδια ώρα που παίρνουν μέτρα, απεντάσανε φάρμακα, καταντώντας το φάρμακο να είναι πανάκριβο για τον ασθενή, για τους ασθενείς, για τον κόσμο, για το λαό, την ίδια ώρα παίρνουν μέτρα είτε μια κυβέρνηση, είτε ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε πιο πριν ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, ενίσχυσης των φαρμακοβιομηχάνων. Και τα παραδείγματα είναι γνωστά. Μια σειρά δηλαδή από νομοθετικές και όλες παρεμβάσεις που τα έχουμε ζήσει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν και το φάρμακο, εμπόρευμα να το πω έτσι, σε αυτό το σύστημα που ζούμε, και ο λαός θα το χρυσοπληρώνει, αν έχει να το πληρώσει, αλλά και από την άλλη μεριά δεν θα υποθεραπεύεται, γιατί έχουμε και τέτοια χιλιάδες παραδείγματα μπροστά στην αδυναμία δηλαδή ο άλλος να ανταποκριθεί και στις ανάγκες αγοράς φαρμάκων, έστω και με τη συμμετοχή μέσω της ασφαλιστικής τους ικανότητας, δυνατότητας, αλλά και με τις άμεσες πληρωμές φαρμάκων που δεν αποζημιώνονται γιατί δεν είναι ενταγμένα στη λίστα. Ο κόσμος, ο λαός μας αναγκάζεται να κάνει εκπτώσεις και
και από την υγεία του, και όχι μόνο στο φάρμακο, αλλά και στα ζητήματα των υπολείπων εξετάσεων, διαγνωστικών και μη. Πάμε τώρα στα νοσοκομεία. Όποια υπηρεσία και να σηκώσουμε στα νοσοκομεία, ανακαλύπτουμε εργολαβίες. Εργολαβίες παντού. Αν είναι δυνατόν τώρα σε υποτιθέμενα δημόσια νοσοκομεία, ποια είναι η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος? Οι εργολαβίες τι έχουν να κάνουν σαν επί της αρχής συζήτηση, να το πω έτσι. Έχουν να καλύψουν ανάγκες σε εργαζομένων. Εμείς λέμε, και το λέμε χρόνια, είναι πάγιο αίτημα και του συνδικαλιστικού κινήματος, αν θέλετε, των νοσοκομειακών γιατρών, των εργαζομένων στα νοσοκομεία, είναι ποιο? Η κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων σε μόνιμο προσωπικό. Τελεία και παύλα. Με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα. Στη λογική αυτή όμως, όλες οι κυβερνήσεις, μάλλον στο ζήτημα αυτό, όλες οι κυβερνήσεις στα πλαίσια ακριβώς αυτών των εξελίξεων στην υγεία, στο τομέα της δημόσιας υγείας, εδώ και δεκαετίες, αν θέλετε, που ξεκίνησε αυτό, δηλαδή πριν την πρώτη δεκαετία, ειδικά το 2000 έως το 2010, που άρχισαν να φαίνονται οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία, όχι του ποτέ ήταν καλυμμένοι σε ανάγκες του λαού μας, αλλά έστω και από αυτά τα νοσοκομεία και τις μονάδες που λειτουργούσαν. Ένα λοιπόν από τα μέτρα που παίρνονται στην κατεύθυνση αυτού της επιχειρηματικής λειτουργίας και της συμπεριφορματοποίησης των δημόσιων δομών υγείας είναι και το κόστος των εργαζομένων. Γι' αυτό αποτελεί κόστος η υγεία για το κράτος, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, και στο σύνολό της, αλλά και αυτό φυσικά αγγίζει και το ζήτημα του αριθμού των εργαζομένων και των αναγκών σε γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό. Ανταυτού, το κράτος δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να εκμεταλλεύονται μέσω των εργολάβων, όπως είπατε και εσείς, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το κάνανε και η παρούσα κυβέρνηση, αφενός μένουν οι ίδιοι να προσπορίζουν όσο δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος από την ενοικίαση στην ουσία εργαζομένων στα νοσοκομεία με ολιγόμενες συμβάσεις. Μια ότι αυτό συνεπάγεται φυσικά και για τις αποδοχές των εργαζομένων, τα δικαιώματά τους και πολύ περισσότερο για την εργασία που προσφέρουμε, την έννοια δηλαδή της ιδιωτικοποίησης της εργασίας και πολλές φορές, αν θέλετε, γιατί υπάρχουν και τέτοιες καταγγελίες των απαράδεκτων συνθήκων εργασίας με τα ελλειπή μέτρα ατομικής προστασίας και πάει λέγοντας. Κατά τη γνώμη μας, αυτό που χρειάζεται είναι πιο σε ό,τι αφορά δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης όλων αυτών των πρακτικών, να το πω έτσι, και ενίσχυση του συστήματος ή αν θέλει των νοσοκομείων με μόνο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, από την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη σύντηση μέχρι τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό. Μάλιστα. Για να πάμε, κύριε Λαμπρούλη, για να πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο σοβαρό θέμα που πονάει πάρα πολύ τον κόσμο. Τα ασθενοφόρα, ή να το πούμε καλύτερα, η μεταφορά διάφορων ιατρικών γεγονότων από απομακρυσμένες περιοχές σε νοσοκομεία ή και από το ίδιο το λεκανοπέδιο σε νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Φοβάται ο κόσμος, εάν αρρωστήσει, εάν θα βρει ασθενοφόρο να τον μεταφέρει. Για να μου κουβεντιάσουμε τώρα για τα νησιά ή απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα παράδειγμα ή ένα δείγμα, αν θέλετε, το ζήτημα δηλαδή των διακομιδών και της προνοσοκομιακής επίγουσας αντιμετώπισης περιστατικών, αλλά αν θέλετε και της δευτερεύουσας μετακίνησης περιστατικών, δηλαδή από το νοσοκομείο προς άλλο ίδρυμα ή αν θέλετε προς άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα ή ακόμα αν θέλετε και στο σπίτι μετά από την όποια πάθηση ενός αρρώστου. Όμως και αυτό είναι ένα δείγμα της γενικότερης πολιτικής που ακολουθήθηκε και στον τομέα αυτό που λέγαμε της υγείας, όπως και στους άλλους τομείς, τους κοινωνικούς τομείς, δηλαδή και την σταδιακή απόσυρση του κράτους από την ευθύνη και από την υποχρέωση που έχει κατά τη γνώμη μας να καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες και για μεταφορές μέσω του την κάλυψη, δηλαδή σε ασθενοφόρα
μέσα αεροκομιδών κτλ. Και αυτό γίνεται διότι για το κράτος αποτελεί και αυτός ο τομέας κόστος. Κόστος ανεπίτρεπτο, το οποίο δεν θα πρέπει να το επιβαρύνεται προκειμένου αυτό που λένε οι δημοσιονομικοί στόχοι και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα να οδηγούνται στην ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε μέσω άμεσης χρηματοδότησης, ζεστό χρήμα δηλαδή, είτε κυρίως μέσω ελάφρυνσης, μέσω ελάφρυνσης φόρων, φοροαπαλλαγών, αλλά και αναπτυξιακών εργαλείων, όπως τα λένε, αναπτυξιακών νόμων που κάθε τόσο φέρνουν στη Βουλή και ψηφίζουν, προκειμένου οι όποιες επενδύσεις αφενός μεν να στηριχτούν στο κομμάτι της χρηματοδότησης και αφεντέρου να φέρουν μεγαλύτερο κέρδος. Άρα λοιπόν για το λαό συνεχώς θα σφίγγει το λουρί, όπως και στην υγεία και στην παιδεία και για τους μισθούς και για τις συντάξεις και πάει λέγοντας, δεν χρειάζεται να τα λέμε, τα ξέρουν όσοι μας ακούνε, όλος ο λαός τα ζει εξάλλου, η πλειοψηφία του μάλλον τα ζει. Το λουρί λοιπόν θα σφίγγει συνεχώς. Ο λαός θα καλείται να πληρώσει και πληρώνει άμεσους αλλά κυρίως και έμεσους φόρους και ανάμεσα σε αυτό και στη βάση αυτών των φόρων που πληρώνει δεν έχει τις αντίστοιχες, να το πω έτσι, παροχές. Και δεν τις είχε ποτέ δηλαδή, πολύ περισσότερα από περισσότερο σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, να κλείσουμε αυτή την πρώτη κουβέντα μας. Γιατί σας θέλουμε και σε άλλη εκπομπή, θα το συνεχίσουμε το θέμα και θα αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε κομμάτι-κομμάτι, γιατί το ΕΣΥ είναι ένα πελώριο κομμάτι της καθημερινής ζωής μας. Θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος πάνω στους υγειονομικούς εργαζόμενους που για τον αλφαβήτα λόγο αρνήθηκαν να κάνουν το εμβόλιο και έχουν μείνει εκτός εργασίας. Την άποψη του ΚΚΕ. Θα είναι γνωστό από τη στιγμή που κατατέθηκε, αν θέλετε, εκείνη η κατάπτυστη τροπολογία πέρυσι τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή εργασίας περίπου 7.000 εργαζομένων στο σύνολο της επικράτειας των νοσοκομείων. Εμείς μάλιστα και τότε, αν θέλετε, απέναντι στην κυβερνητική κυρίως προπαγάνδα την έννοια της ενίσχυσης, στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ψήφισης του μέτρου αυτού, είχαμε προτείνει συγκεκριμένες διαδικασίες με μέτρα προφύλαξης, μέτρα ελέγχου κτλ. Των ίδιων των εργαζομένων, ειδικά την περίοδο τότε, αν θυμάστε, των απανωτών ή των τέλος πάντων μεγάλων της μεγάλης έξαρσης, να το πω έτσι, της πανδημίας, εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπορούσαν να παραμείνουν στα νοσοκομεία και να προσφέρουν ενδεχομένως, αν ήταν σε τμήματα κλινικές και τα λοιπά πρώτης γραμμής, θα μπορούσαν να προσφέρουν από άλλα πόστα μέσα στα νοσοκομεία, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Το δεύτερο που είχαμε πει, και να το θυμίσουμε, είναι και κατηγορούσαμε φυσικά για αυτό την κυβέρνηση, ότι δεν είχε πάρει κανένα μέτρο, αν θέλετε, από την περίοδο που ξεκίνησαν οι πρώτοι εμβολιασμοί, που ήρθαν τα πρώτα εμβόλια, στην κατεύθυνση ενημέρωσης του κόσμου, του λαού μας, στο σύνολο φυσικά, που λέγεται περισσότερο, αν θέλετε, σε ομάδες εργαζομένων, οι οποίοι είχαν τις αμφιβολίες τους, τις απορίες τους, τις επιστημονικές τους ανησυχίες. Γεγονός το οποίο δεν έγινε. Δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα. Και φυσικά ζητάμε και ζητήσαμε όλο το επόμενο διάστημα από την ψήφιση αυτού του απαράδεκτου μέτρου, με παρεμβάσεις μας τόσο κοινοβουλευτικά αλλά και στο κίνημα, αν θέλετε, έξω, στους δρόμους που λέμε του αγώνα, την επαναπρόσληψη ή τέλος πάντων την ένταξη άμεσα αυτών των εργαζομένων στα νοσοκομεία, γιατί δεν περισσεύει κανείς, κύριε Δημητρακόπουλο, και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, όπως την περιγράψατε προηγουμένως. Για το λαό, για τους χρήστες αφενός υγείας, πολύ περισσότερο και για τους εργαζόμενους, τους υφιστάμενους εργαζόμενους μέσα στα νοσοκομεία. Γιατί βλέπετε τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, που μια σειρά νοσοκομεία, όχι μόνο στην επικράτεια ενώ στην επαρχία, αλλά και κεντρικά νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα το Αγία Σοφία, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Πλέον δεν μπορούν να κρυφτούν
οι τεράστιες ανάγκες και οι ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και άλλα μέσα, και δεν μιλάμε τώρα για τους αναισθησιολόγους μόνο, μιλάμε για τα μικροβιολογικά εργαστήρια που έχουν προβλήματα σε προσωπικό και αναλώσιμα. Αυτά έχουν καταγγελθεί και μάλιστα οι εργαζόμενοι πριν από λίγες μέρες ήταν σε κινητοποίηση και προγραμματίζουν και νέες κινητοποίησεις προκειμένου να διεκδικήσουν λύσεις στα αυξημένα προβλήματα. Και πού μιλάμε για το Αγία Σοφία, ένα νοσοκομείο αναφοράς όχι μόνο για το Λεκανοπαίδιο, παιδιατρικό, αλλά για όλη την Ελλάδα. Όπου προσφέρονται υπηρεσίες από πρωτοβάθμιο μέχρι και τριτοβάθμιο, σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή την απαράλληλη κατάσταση που βιώνει ο λαός μας δεν είναι, σας λέω και επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είναι κεραυνό στην νεκρία και ούτε προέκυψε ξαφνικά. Είναι αποτέλεσμα μιας σταδιακής πολιτικής εφαρμογής συγκεκριμένων κατευθύνσεων όλων των κυβερνήσεων σε συνέχεια η μία από την άλλη, οι οποίοι έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε αυτό που δούμε σήμερα στο εθνικό, ας το πω έτσι, σύστημα υγείας. Μάλιστα. Και φυσικά ο λαός μας ματώνει και θα ματώνει και από σε αυτά τα ζητήματα της υγείας και όχι μόνο. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Θα σας χρειαστούμε και σε άλλη εκπομπή γιατί θα το συνεχίσουμε το θέμα και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Επίσης, σας ευχαριστώ στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.